Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα σας δείξω αυτό το shiny, bronzy, Maybelline look με προϊόντα μόνο Maybelline, που είναι προϊόντα τα οποία μπορείς να αγοράσεις από καταστήματα όπως Sephora, σούπερ μάρκετ πουλάνε ίσως και Maybelline. Μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί είναι πολύ οικονομικά προϊόντα και γι' αυτό ήθελα να σας δείξω κάτι πολύ προσιτό. Αυτό το make-up είναι ένα all day make-up θα έλεγα, γιατί μπορείς να το φοράς από το πρωί ως το βράδυ, να είσαι υπέρλαμπρη, να είσαι εκθαμβωτική και όλοι να σου λένε «Α, τι απλό και όμορφο και φυσικό μακιγιάζ είναι αυτό». Πάμε να δούμε πώς θα έκανα. Θα σας δείξω τις καινούργιες υπέροχες παλέτες The City Mini Palette. Είναι μία αυτή που είναι η αποχρώσεις Matte About Town. Θα σας δείξω την αγαπημένη μου τελευταία The City Mini Palette, η Rooftop Bronze. Πάλι The City Mini Palette Chill Brown Neutral. Είναι 410 αυτή. Η πρώτη τελευταία είναι η Downtown Sunrise 430. Και η αγαπημένη μου, παιδιά, δεν μπορεί να έχει τέτοια χρώματα. Δεν μπορεί. Είναι η Graffiti Pop. Καταλαβαίνετε γιατί λέγεται Graffiti Pop. Πάμε να ενυδατώσουμε το πρόσωπό μας με ένα fix and spray. Έχω συνήθως για να απορροφηθεί στην ουσία καλύτερα αυτό που έβαλα στο πρόσωπό μου. Εγώ πάντα ξεκινάω πρώτα από τα μάτια. Βάζω μία βάση στα μάτια μου. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω το Instant Anti-Race στην απόχρωση Ivory. Είναι ένα concealer το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις από βάση μέχρι για cut crease μέχρι concealer και για να βάψεις όλο στο πρόσωπο. Είναι από τα αγαπημένα μου concealer. Έχει τέλεια καλυπτικότητα. Και κάποιες φορές που βαριέμαι να βγω πολύ βαμμένη, απλά βάζω λίγο κονσιλεράκι και βγαίνω. Με ένα σφουγγαράκι βρεγμένο, εγώ έχω από Real Technique, είναι το Diamond. Σήμερα θα είναι πολύ natural το συγκεκριμένο make-up. Θα χρησιμοποιήσω τη παλέτα Matte About Town που σας έδειξα και θα χρησιμοποιήσω και άλλες, μην νομίζετε ότι δηλαδή έτσι θα σας αφήσω. Θα κάνω μία μίξη σήμερα. Θα χρησιμοποιήσω την απόχρωση αυτήν εδώ πέρα. Δεν μπορώ να βγάλω από κάτω πώς λέγεται αυτή η απόχρωση, θα σας τα δείχνω. Λοιπόν, πήρα αυτή τη συλλογή από το AliExpress με τα πινέλα. Στην ουσία κάνανε 0,82 το ένα. Ήταν τόσο οικονομικά και με έχουν βολέψει πάρα πολύ. Θα σας βάλω από κάτω στο βίντεο περιγραφή του AliExpress, τέλος πάντων της διεύθυνσης που πήρα αυτά τα πινέλα. Είναι εξαιρετικά. Στην ουσία πάω να ματάρω τώρα το concealer μου. Να σετάρω αλλιώς. Όταν το κάνουμε αυτό, στην ουσία έχουμε μία πιο σταθερή βάση. Από Zoeva θα χρησιμοποιήσω το πινέλο 228, Looks Crazy. Είναι αυτό εδώ το πινελάκι, για να σβήσω καλύτερα να κάνω καλύτερα το μπλεντάρισμα. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την απόχρωση. Δείτε τι ωραία που μπλεντάρεται. Θέλουμε να δώσουμε λίγο ένταση στην ουσία. Και τη δίνουμε πολύ εύκολα. Θα σας κάνω κάτι αρκετά natural σήμερα. Ένα στέλιγο wake up and make up. Κάτι έτσι πρωινό, ρε παιδί μου. Τώρα θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την απόχρωση. Από Real Technique θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το πινελάκι. Δεν ξέρω ποιο είναι, έχει σβηστεί πλέον μετά από τόση χρήση. Είναι λίγο κοκκινό, καφέ αυτή η απόχρωση, μου αρέσει πάρα πολύ. Wow. Γράφει υπέρτατα, θα έλεγα.
Δεν θα σας βάλω σήμερα χρωματάκι, δεν θα βάλω χρωματάκι. Μόνο άλλη μέρα χρωματάκι. Μην νομίζετε ότι θα περάσει έτσι εκείνη η παλέτα η τέλεια με το μοβ και το μπλε. Όχι. Το ξέρετε ότι παλιά οι γυναίκες είχαν μόνο 3 καλλιντικά και πλέον έχουν 83. Όχι εντάξει, 15. Κι όμως. Κορίτσια μου, βαφτείτε. Perfection. Και θα χρησιμοποιήσω την παλέτα Rooftop Bronze. Αυτή η παλέτα έχει μόνο shimmer. Εγώ γενικά τα shimmer τα βάζω με το δάχτυλο γιατί μπαίνουν πολύ καλύτερα. Αλλά σήμερα θα σας τα βάλω με το πινελάκι. Θα χρησιμοποιήσω από την κασετίνα Royal & Ragniken. Αυτό εδώ το πινελάκι είναι έτσι πολύ βολικό για shimmer. Και θα πάρω την απόχρωση. Αυτή είναι εδώ. Την αρκετά σκούρη καφέ. Τι θα κάνω στην ουσία με αυτήν? Θα σβήσω το καφέ που έχω βάλει για να το κάνω shimmer. Εδώ κοντά. Εξαιρετικό. Τι απόδοση είναι αυτή, Θεέ μου. Ηλιοκαμμένα κορίτσια θα είστε σήμερα. Με το ίδιο πινελάκι θα πάρω την λίγο πιο ανοιχτή απόχρωση που είναι αυτή εδώ και θα τη βάλω παραδίπλα. Στην ουσία να κάνουμε ένα ombre από τα shimmer. Ωραία, και πάμε στην πιο ανοιχτή απόχρωση που είναι αυτή εδώ, που ροζίζει και λίγο. Αυτή εδώ. Με την πρώτη παλέτα που χρησιμοποίησα, που είναι η Matte About Town, αυτή εδώ, θα πάρω την πιο σκούρη απόχρωση. Σαν μολύβι γράφει, Θεέ μου. Ξέρετε γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η Maybelline σαν εταιρεία, γιατί είναι πάρα πολύ οικονομική και πραγματικά προσφέρει πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Παίρνουμε ένα πινελάκι πούδρας που είναι από το AliExpress που σας είπα τα πινελάκια και περνάμε από εδώ κάτω για να πάρουμε ό,τι έπεσε. Πάει, εξαφανίστηκε. Τώρα θα περάσουμε στο make-up. Επειδή εμένα μου αρέσει γενικά να είναι λίγο shimmer το make-up μου, θα χρησιμοποιήσω το Master Strobe. Είναι ένα προϊόν το οποίο αγαπώ βαθύτατα και το χρησιμοποιώ blending με το make-up μου. Το αγαπώ γιατί μου προσφέρει αυτό το λίγο iridision, λίγο magic, λίγο πολύ ενυδατωμένο πρόσωπο και μου αρέσει να είναι ενυδατωμένο το πρόσωπό μου. Πάμε να δούμε πώς λειτουργεί. Είναι σε stick και εγώ το βάζω στα σημεία σαν primer. Το σπίρυμα εδώ. Εξαιρετικό θα έλεγα. Τώρα θα χρησιμοποιήσω από Maybelline το Fit Me. Είναι το αγαπημένο μου make-up, είναι matte poreless. Είναι τέλειο, δεν φαίνεται καθόλου ότι φοράς make-up. Είναι τόσο ελαφρύ, αλλά ταυτόχρονα και καλυπτικό. Είναι the best make-up I ever try. Θα κάνω καλοσβήσιμο στο λαιμό μου. Προσέχω μη σβήσω τα μάτια, εννοείται. Και περνάω πάνω και από τα χείλια για να μου κάτσει καλύτερα το κραγιόν μου. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα είμαι βαμμένη συνέχεια και θα βγαίνω έτσι στην παραλία. Όχι, δεν είμαι έτσι. Απλά μου αρέσει όταν ξυπνάω το πρωί, με διασκεδάζει πραγματικά να σηκώνομαι να βάφομαι. Μου φτιάχνει τη διάθεση, πάω με πιο πολύ όρεξη στη δουλειά. Όσο χάζω και αν σας ακούγεται αυτό. Αφού βάλαμε και το make-up μας, θα συνεχίσω με το concealer, το Instant Eraser από Maybelline. Είναι η απόχρωση ivory. Θα βάλω στα σημεία που είτε δεν κάλυψα καλά με το make-up μου, είτε είναι πιο δύσκολα να καλυφθούν. Εδώ μπροστά, και θα σας πω γιατί εκεί μπροστά, γιατί θα βάλω και άλλη σκιά, μην το βλέπετε έτσι.
Θα βάλω και λίγο glitter μπροστά. Πάντα βάζω στην εσωτερική γωνία, γιατί μου δίνει φως σε όλο το μάτι, θεωρώ. Οπότε βάζω. Πάλι με το diamond θα κάνω blending το concealer μου με το make-up μου. Αυτό με βοηθάει πάρα πολύ για να, επειδή είναι έτσι γωνιακό, για να ανεβάσω το μάτι με τη σκιά. Από την παλέτα Rooftop Bronze θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση και θα βάλω στην εσωτερική γωνία που σας είπα ότι θέλω να φωτίσω. Έχεις καταλάβει ότι με τέτοια απόδοση αυτό θα μπει highlight σήμερα, ναι, πρέπει. Του πρέπει. Πάμε τώρα να κάνουμε το contouring μας. Ή μήπως να βάλω eyeliner. Θα βάλω eyeliner. Το νούμερο ένα πράγμα που ταλανίζει το γυναικείο πληθυσμό. Eyeliner. Λοιπόν, έχω να σας προτείνω κάτι τέλειο. Αν δυσκολεύεστε στο να βάλετε eyeliner, το Super Precise της Maybelline είναι αυτό εδώ. Τώρα εγώ θα βάλω την απόχρωση καφέ, βέβαια μοιάζει αρκετά με μαύρο στην απόδοσή του, θα το δούμε αμέσως τώρα. Απλά έχει τέλειο πινελάκι, είναι έτσι ακριβώς, αλλά σε βοηθάει τόσο πολύ να τραβήξεις τη γραμμή, τόσο πολύ, είναι εξαιρετικό. Wow! Just like that. Και αφού κάναμε τις υπέροχες γραμμούλες μας με το πολύ εύκολο eyeliner, πάμε τώρα να κάνουμε το contouring. Με τα δύο City Bronzer θα κάνω, πρώτα θα βάλω τη ζεστή, τη medium warm, που είναι αυτή η απόχρωση, και μετά θα προσθέσω από την medium cool, στην ουσία για να δώσω πιο πολύ ένταση στα ζυγωματικά μου. Αυτό το πινέλο είναι το αγαπημένο πινέλο για contouring, γιατί, αν σας πω που το πήρα, θα γελάτε. Το πήρα από τα Lidl. Είναι ταπεινό Lidl πίνελο. Έχει τέλεια τρίχα. Βάζουμε λίγη ποσότητα στο πινέλο μας. Είναι λίγο κίτρινο αυτό το contour. Δεν με πειράζει, γιατί μετά θα βάλω την cool απόχρωση, οπότε θα το ισορροπήσω λίγο. Εννοείται πως θα έρθει βίντεο πως να βάλω eyeliner, έτσι. Μην νομίζετε ότι έτσι απλά σας έδειξα έτσι λίγο eyeliner και είπαμε «Α, έτσι μπαίνει το eyeliner». Θα τα δούμε όλα. Με κυκλικές κινήσεις κάνω προς τα πάνω, στην ουσία σαν αγκαλιάζω το κόκαλο κάτω από το ζυγωματικό μου. Και τραβάω και λίγο από το μάτι. Τράβα το λίγο έτσι εδώ το ματάκι. Σαν να ενώνονται όλα αυτά. Και κατεβάζω και λίγο κάτω. Ναι, το κάνω αυτό. Και κάνω και λίγο contouring στη μύτη μου. Να τη λεπτύνω, γιατί είναι τεράστια. Πάμε να βάλουμε και το bronze στο cold. Πάντα εγώ χρησιμοποιώ ένα πιο ψυχρό χρώμα μετά από το θερμό για να τα ισορροπήσω λίγο. Ναι. Oh yeah. Έχω κολλήσει με τη λέξη εξαιρετικά και εξαιρετά. Και έξαλλη. Πάμε να βάλουμε ρουζάκι τώρα. Είναι από Maybelline το Fit Me Brass Colored. Μου άρεσε πολύ. Και είναι η απόχρωση 50. Μέχρι επάνω. Και έτσι. Από την παλέτα Rooftop Bronzes θα βάλω το πάνω αυτό εδώ που έβαλα στην εσωτερική γωνία. Αυτό εδώ. Θα βάλω εδώ που τελειώνει. Τι εννοείς? Εδώ που τελειώνει το contouring. Αλλά θα κατεβάσω και λίγο κάτω να δώσω αίσθηση ότι το μάγουλό μου όλο έχει μια κάπως γυαλάδα. Και αυτό το πινέλο είναι από Real Technique. OMG. Και θα βάλω και στη μύτη μου. Όχι στα σημεία που έχω το κόκαλο, ας πούμε εδώ πάνω, εμένα πετάει ένα κοκαλάκι. Και εννοείται θα βάλω πάνω στα χείλια μου. Τα κάνω juicy.
Πάμε να κάνουμε φρυδάκια. Θα χρησιμοποιήσω από το Too Brow, που έχει και δικό του πινελάκι και το αγαπώ τόσο πολύ αυτό το πινελάκι, που είναι έτσι γωνιακό και από πίσω έχει τέτοιο. Και... και βάζω. Εμένα τώρα αυτή είναι η απόχρωση medium brown. Είναι τέλειο και για να κάνεις φακιδούλες αυτό. Τόσο καλυπτικό που είναι. Before and after. Μετά τα matte tint που έβγαλε η Maybelline, ό,τι καλύτερο σε μολύβι έχω δοκιμάσει. Είναι σαν crayon, γι' αυτό λέγονται και ink crayon. Είναι έτσι μπροστά. Είναι η απόχρωση 30, Chic Adventure. Αχ, μυρίζει βανίλια, καραμέλα, κάτι τέτοιο. Δείτε πόσο τέλεια απλώνεται. Λοιπόν, βάζω βλεφαρίδες off camera και αμέσως μετά θα επανέλθω να βάλουμε μασκαρίτσα. Και καθώς έβαλα τις αγαπημένες μου βλεφαρίδες από Eldora, είναι το νούμερο M102, πάμε να βάλουμε τη μασκαρίτσα μας, που είναι και το τελευταίο βήμα. Από Maybelline θα χρησιμοποιήσω τις The False Black Drama, είναι η αγαπημένη μου μάσκαρα, μου τις κάνει τεράστιες τις βλεφαρίδες. Έχω και μια παρέα εδώ πέρα, έλατε να σας τη δείξω. Γεια, πες γεια αγάπη μου. Αυτή είναι η Μελένια, πες γεια αγάπη μου. Γεια σας, εγώ είμαι η Μελένια. Έχω τρία σκυλάκια. Αυτή είναι μία από τα τρία. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Ελπίζω να σας άρεσε πολύ αυτό το βίντεο. Εάν σας άρεσε το βίντεο μου, πατήστε like από κάτω, αφήστε μου ένα σχόλιο, πείτε μου τις απορίες σας, πείτε μου τι θέλετε να δείτε από μένα, πείτε μου ιδέες για το επόμενο βίντεο. Και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και τα λέμε σύντομα!